Τον τελευταίο καιρό γίνεται πανικό στο ίντερνετ και στα social media για μια έρευνα που έχει δημοσιευτεί που δείχνει ότι μπορεί κάποιος να μειώσει τη χοληστερίνη του τρώγοντας Oreo μπισκότα περισσότερο από ό,τι να παίρνει στατίνες. Και εδώ θέλουμε πλέον να απομυθοποιήσουμε ότι τα κορεσμένα λιπαρά και το βούτυρο, παραδείγματος χάρη, μας ανεβάζουν τη χοληστερίνη. Και εδώ θα μιλήσουμε για 5 λόγους με τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι αν κάποιος κάνει μια διατροφή που περιέχει και υδατάνθρακες και λίπος, μπορεί τα κορεσμένα λιπαρά να έχουν μια μικρή, τονίζω μικρή, επίδραση στα επίπεδα της χοληστερίνης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σχέση με μια κετογονική τύπου διατροφή, στην οποία κάποιος δεν τρώει καθόλου υδατάνθρακες. Και αυτό γιατί όταν κάποιος τρώει κετογονικά, αυτό που πρέπει και περιμένει να δει είναι να πέσουν κατακόρυφα τα τριγλυκερίδια και να ανέβει η HDL. Και στο επόμενο σημείο έχουμε αρχίσει πλέον να καταλαβαίνουμε ότι τα επίπεδα της χοληστερίνης και της LDL σχετίζονται πολύ περισσότερο με το BMI, δηλαδή το Body Mass Index, το πόσο λίπος έχουμε πάνω μας, πόσο λεπτοί είμαστε, και ότι όσο πιο λεπτός είναι κάποιος σε μια κετογονική δίαιτα, τόσο περισσότερο αυξημένα θα είναι τα επίπεδα της χοληστερίνης του. Και απ' την άλλη, αν κάποιος έχει παραπανήσια κιλά, βλέπουμε ότι η LDL, όταν αρχίσει κετογονική, θα αρχίσει να πέφτει. Άρα περισσότερο σχετίζεται η LDL και τα επίπεδα χοληστερίνης με το βάρος μας, παρά με το πόσο κορεσμένα λιπαρά τρώμε. Και εδώ υπάρχουν και έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι ακόμα και όταν τρώμε ένα γραμμάριο κορεσμένο λιπαρού για 5 γραμμάρια πολυακόρεστων ή μόνο ακόρεστων λιπαρών, δηλαδή όπως καρύδια, λάδι κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν LDL ακόμα και πάνω από 500. Δηλαδή εδώ δεν έχει σχέση στη διατροφή τόσο πολύ η ποσότητα του κορεσμένου λιπαρού. Και όταν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι αυξήσουν τις θερμίδες που τρώνε προσθέτοντας κορεσμένα λιπαρά, πέφτει η χοληστερίνη τους. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, στην έρευνα την οποία ανέφερα, την οποία πρέπει να πάτε να τη δείτε, γιατί έχει δημιουργήσει αρκετό θόρυβο σε διάφορους κύκλους, και αυτούς που κάνουν κέτο και αυτούς που δεν κάνουν κέτο, ότι μπορούμε τρώγοντας περισσότερες υδατάνθρακες, ακόμα και αν είναι επεξεργασμένοι και κακής ποιότητας υδατάνθρακες, δηλαδή κάνοντας μια ανθυγιεινή ζωή, να ρίξουμε τα ποσοστά της χοληστερίνης μας στα επιθυμητά επίπεδα και πάλι σε εισαγωγικά μειώσουμε το ρίσκο μας για καρδιακό. Περισσότερο ακόμα και αν χρησιμοποιήσαμε κάποια φάρμακα όπως οι στατίνες. Άρα εδώ πρέπει λίγο να αποσυνδέσουμε τα επίπεδα της χοληστερίνης πρώτα απ' όλα με την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, βούτυρου, κρέμας κτλ. Περισσότερο να πούμε ότι τα επίπεδα ίσως ψηλής χοληστερίνης σε ένα πλαίσιο που έχουμε χαμηλά τριγλυκερίδια και HDL είναι ένας θετικός μεταβολικός δείκτης, δηλαδή το να είμαστε μεταβολικά υγιείς και λεπτοί, και αν ακολουθηθεί με αύξηση στην LDL, ίσως είναι ένα θετικό δείγμα. Και τελικώς να πούμε ότι μια χαμηλή LDL που μπορεί να την πετύχουμε μια σούπερ ανθυγιεινή διατροφή, ίσως δεν είναι ο δείκτης που ψάχνουμε για την υγεία μας.